Με σπασμένα τα φρένα τρέχει ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και καύσιμα την ώρα που τα νοικοκυριά αγκομαχούν για να τα φέρουν βόλτα. Κάθε μέρα και που περνάει ακριβένουν τα πάντα. Δεν σώνεται η κατάσταση με επιδόματα και με μέτρα προσωρινά. Σε αυτό το περιβάλλον έρχονται να προσθεθούν οι νεότερες εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης που περιγράφουν πως ο εφιάλτης της ακρίβειας δεν πρόκειται να ανακοπεί, αλλά αντιθέτως θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2023. Την ώρα που η μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου συνεχίζεται, φτάνοντας ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι, η τιμή στην αντλία της αμόλουδης παραμένει ψηλά, με αποτέλεσμα να πέφτει συνεχώς η κατανάλωση. Με 10 ευρώ δεν κρατάει πολύ. Δεν είπα να το γεμίσει, είπα να βάλει όσα έχει λεφτά μέσα η κάρτα. Δηλαδή? 48 ευρώ. Η μείωση της κατανάλωσης στα καύσιμα αποτυπώθηκε και στα στοιχεία του προϋπολογισμού για το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, καθώς τα κρατικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης συρρυκνώθηκαν κατά 137 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η μείωση στο διεθνό τιμό του αργού πετρελαίου, που θα ακολουθήσει και η μείωση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Με ΦΠΑ 6% θα συνεχίσουν να πωλούνται μάσκες και αντισηπτικά μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.